Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί ένα πραγματικό τερατούργημα με βασικό στόχο τη διαμόρφωση νέων πεδίων για την κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, παραδίδοντάς τους τη διαχείριση των υδάτων και των δασών της χώρας. Όχι μόνο, λοιπόν, δεν αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όπως προκλητικά αναγράφεται στο κείμενο, αλλά το αντίθετο. Εισάγεται ένα νέο πολυεργαλείο στα χέρια του κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος ως business, ως εμπόρευμα και ο σώζον εαυτό σωθήτο. Είναι αποκαλυπτική η διάταξη που αφορά το ζήτημα της δημιουργίας αυτού του εκτρώματος της ανώνυμης εταιρείας του λεγόμενου Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ΑΕ. Μόλις 8 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπου χρεοκόπησε πανηγυρικά, με τραγικές συνέπειες βέβαια για τους κατοίκους της περιοχής, η λογική του κόστους ωφέλους και των επιλέξιμων έργων στην αντιπλημμυρική θωράκιση, δηλαδή η επιλογή έργων με κριτήριο να βγάζουν κέρδος κύρια για κατασκευαστικές, για κάποια κατασκευαστική εταιρεία, που οι αποκαταστάσεις ακολουθούν την ίδια ακριβώς γραμμή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εγκατάλειψη χιλιάδες και χιλιάδες λαϊκές οικογένειες στις πόλεις και ιδίως στην Ήπεθρο οι αγρότες, τι κάνετε? Με ακριβώς τα ίδια σάπια υλικά που μας έφτασαν εδώ, προχωράτε ένα ακόμα πιο αντιδραστικό βήμα παραπέρα, αποδεικνύοντας τι εννοούσατε όταν λέγατε από την πρώτη στιγμή μετά τις πλημμύρες ότι αυτές πρέπει να αποτελέσουν μια ευκαιρία. Διαμορφώνεται μια υπερεταιρεία, καταργώντας κάθε δημόσια υπηρεσία που είχε μέχρι τώρα την ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα εγκυοβελτιωτικά έργα, τα ποτάμια, τις λίμνες και γενικότερα τα νερά της Θεσσαλίας και τα παραδίδεται σε αυτή την εταιρεία. Και επαναλαμβάνω, τα παραδίδεται όλα και αποκλειστικά. Διαβάζω από το κείμενο του νομοσχεδίου. Την εκπόνηση της στρατηγικής, τον συντονισμό και την επίβλεψη των μέτρων για την προστασία και διαχείριση των υδάτων του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας. Τη χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος, λειτουργώντας ως πάροχος υπηρεσιών ύδατος. Τη μέρημνα και εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκηση και λειτουργία των εγκυοβελτιωτικών έργων και των δικτύων άρδευσης. Αντίστοιχα, την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, την ανάλυση κινδύνου και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων όπως πλημμύρα, ξηρασία ή λειψιδρία. Δεν έμεινε και τίποτα άλλο. Και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση για το αν η συγκεκριμένη εταιρεία θα τα κάνει για την ψυχή της μάνας των μετόχων της ή με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες των κατοίκων της Θεσσαλίας, και εδώ γελάμε πραγματικά, επίσης το κείμενο αναφέρεται ρητά ότι όλα τα παραπάνω θα τα υλοποιεί, διαβάζω από το κείμενο, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων. Με απλά λόγια, για να βγάζει κέρδη. Για να γεμίζουν τα ταμεία της, αλήθεια από ποιον, αν όχι από τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, γενικότερα από τις λαϊκές οικογένειες περιοχής, που αν μια φορά λέγανε το νερό νεράκι, αν μια φορά πνίγηκαν και πνίγονται εξαιτίας του κριτηρίου του κέρδους που ήταν οδηγός για κάθε έργο που έγινε και δεν έγινε, με το νομοσχέδιό σας μπορούν να καταλάβουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο βαθμό που προχωρήσετε στο σχεδιασμό σας. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ΑΕ, της ανώνυμης εταιρείας. Είτε κύριος μέτοχος είναι το δημόσιο, είτε όπως σε άλλες περιπτώσεις ξεκινήσει με το δημόσιο και μετά παραδοθεί σε ιδιώτες. Ευελιξία ζήτησε ο κύριος Υπουργός, γι' αυτό συστήνουμε, λέει, ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορούν να γίνουν με διαφορετικό τρόπο τα έργα. Ευελιξία, λέμε εμείς, θέλει για να γίνουν τα έργα με ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Με το κριτήριο του κόστους ωφέλους και του κέρδους. Και ταυτόχρονα, με ένα σπάρο, δύο τριγώνια, προχωράτε και σε μια ομή απαράδεκτη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Επί της ουσίας, απολύοντας δεκάδες δημόσιους υπαλλήλους με μόνιμη σχέση εργασίας. Μέσω της αλλαγής της σχέσης μόνιμων υπαλλήλων σε εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου, μεταθέτοντάς τους από την περιφέρεια Θεσσαλίας ως εργαζόμενους στη νέα εταιρεία, απροκάλυπτα και ομά. Ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους στον διακηρυγμένο σας στόχο να τσακίσετε παραπέρα ένα βασικό δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων.
Εκτροματικό λοιπόν το νομοσχέδιό σας από όλες τις απόψεις. Και για να μην επέρεστε, θα χρειαστώ ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, και για να μην επέρεστε, βεβαίως. Σημειώνουμε ότι δεν αποτελεί φυσικά και κάποια δική σας αποκλειστική έμπνευση. Όλα αυτά αποτελούν υλοποίηση δύο βασικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Οδηγίας 60 του 2000 για τα νερά, της Οδηγίας 60 του 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας που ψηφίσατε, ενσωματώσατε στην ελληνική νομοθεσία και υλοποίησατε με διάφορους τρόπους τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερα η Οδηγία για τα νερά αποτέλεσε τη βάση και για τον νόμο που έφερε πέρσι η Νέα Δημοκρατία για την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ μέσω της συγκρότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Το σημερινό λοιπόν νομοσχέδιο αποτελεί κρίκο αυτής της μακράς αλυσίδας στη λογική ιδιωτικοποίησης των νερών που ξεκινά από το μακρινό 1999 με την κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ και τον διαχωρισμό της υποδομής και της διανομής, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τη μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο υπερταμείο και την κοινή υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση του νερού ως εμπόρευμα και φυσικά με τους νόμους της τωρινής κυβέρνησης. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αστείο, όπως διαβάσαμε και στη διαβούλευση, να βγαίνουν στελέχοι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και να εναντιώνονται στο τωρινό νομοσχέδιο, γράφοντας παράλληλα δική τους γραφή, μόνο σοβαρός και θεσμικά ορθός δρόμος για την κλιματική θωράκιση και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας είναι η πιστή εφαρμογή των δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και της Οδηγίας για τις Πλημμύρες. Αυτά έγραφαν και αυτά γράφουν σε ένα μνημείο ωρεοποίησης και υπεράσπισης της βάρβαρης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε τελειώνοντας ότι είναι και ζητήματα που πρέπει να τα γνωρίζουν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας και να αποτελέσουν και κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες ευρωεκλογές, στηρίζοντας τη συνεπή στάση του ΚΚΕ που αποκάλυψε και εναντιώθηκε στην πολιτική αυτή. Απαιτούμε λοιπόν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Δεν έχετε καμία νομιμοποίηση να προχωρήσετε. Ακόμα και στη διαβούλευση, έτσι όπως την κάνατε, έτσι όπως τις κάνατε γενικά, κάνατε και αυτή. Πέρα από κάτι τέτοιες παραφωνίες από διάφορα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε ότι υπάρχει καθολική εναντίωση. Δεν παίρνει λοιπόν καμία διόρθωση, μόνο απόσυρση. Σας ευχαριστώ.